Όχι, όχι, θα μου δώσει λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που ανέφερε ο κύριος Δρακονταϊδής. Εδώ πέρασα δικαστήριο, δικάστηκα κιόλας. Καταδικάστηκα. Λοιπόν, οφείλω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Να ξεκινήσουμε με τα νεκροταφεία. Τα νεκροταφεία ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός, τα παραχώρησε στις Μητροπόλεις. Ποτέ ο Δήμος Λευκάδος, όλα τα χρόνια, και επιθητεία μας, και επιθητεία κύριου Δρακονταϊδή, και επιθητεία του κυρίου Αραβωνή, ποτέ δεν έχει πάρει από τους ενοριακούς ναούς ούτε ένα ευρώ να βάλει στα ταμεία του. Όλα ήταν στους ενοριακούς ναούς και πηγαίναν στη Μητρόπολη. Όλα αυτά τα χρόνια. Άρα πρόβλημα μπορεί να έχουν οι μεγάλοι δήμοι στην Αθήνα που λειτουργούν πολύ διαφορετικά τα νεκροταφεία. Εδώ στη Λευκάδα, αυτό ίσα ίσα που έκανε ο κύριος Θεοδωρικάκος, έκανε πάρα πολύ καλό, γιατί ξεμπερδεύουμε αυτή την ιστορία μεταξύ Εκκλησίας και Δήμου. Άριστες οι σχέσεις, διαχειρίζεται τους ναούς η Εκκλησία και όλα όμορφα και ωραία. Πάμε τώρα για τα αδέσποντα και αυτά που κατήγγειλε ο κύριος Δρακονταϊδής. Καταρχήν να ενημερώσω τους δημότες πως από τις 12 του, την Τετάρτη 12 του μηνός υλοποιείται η δράση στηρώσεων για τα δέσποτα ζώα, γατιά και σκυλιά. Θα ολοκληρωθεί αύριο την Τετάρτη. Είναι ένα πρόγραμμα των 5.000 που θα ολοκληρωθεί και έρχεται να το ολοκληρώσουμε. Πάμε τώρα στην ανακοίνωση, να φτάσουμε τώρα στην περιβόητη αυτή κατάπτυστη ανακοίνωση του Σωματείου, που δεν ξέρω αν είναι απόφαση του ΔΣ του Σωματείου Ζωόφυλων, είναι ανακοίνωση της Προέδρου. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Εγώ νομίζω πως είναι ανακοίνωση, μια ανακοίνωση της Προέδρου χωρίς την εξουδότηση του ο Προεδρείου του Σωματείου, του Συμβουλίου του Σωματείου των Ζωόφυλων. Διαβάζοντας λοιπόν αυτή την ανακοίνωση, που είναι κατάπτυστη, συγκοφαντική και, και ψευδής, έτσι θα τη χαρακτηρίσω, πραγματικά βγήκα από τα ρούχα μου. Εγώ δεν την είχα δει, μου την έστειλε ο κύριος Δήμαρχος στο Messenger, γιατί δεν έχω χρόνο να ασχολούμαι με τα Facebook και δεν απαντάω και στα Facebook ποτέ. Και όταν είδα αυτά τα πράγματα βγήκα από τα ρούχα μου, πως κάναν το δημοτικό κτηνιατρίο λειτουργικό αλλάζοντας ένα καζανάκι, μία βρύση που υπήρχε και ένα θερμοσύφωνα, που ο θερμοσύφωνας δεν αλλάχτηκε. Σήμερα μου είπε η κυρία Μακρυγιώργου, άλλαξε την αντίσταση, αλλά στην ανακοίνωσή της λέει πως άλλαξε ένα θερμοσύφωνα. Πηγαίνοντας λοιπόν εγώ την Τετάρτη και επισκέφτηκα το Δημοτικό Κτηνιατρίο που ξεκίνησε δράση με τον κύριο Τράγκα, το κτηνίατρο που το ρώτησα αν έχουμε κάποιο πρόβλημα και μου είπε όχι απολύτως, δεν έχουμε, όλα είναι ωραία, όλα είναι άψογα. Δεν διαπίστωσα πως έχει αλλαχτεί ο θερμοσύφωνας, μια αντίσταση αλλάχτηκε. Έχω τα μηνύματα όλα που έχουν διαμηνηθεί και θα τα δώσω στη δημοσιότητα. Μεταξύ εμένα και της κυρία Μακρυγιώργου που της λέω, μου είπε πως έπρεπε να αλλάξουμε το καζανάκι και τη βρύση, να τη βγάλουμε έξω για να μπει ένας διακόπτης, για να μην παίρνουν οι συνάνθρωποι μας οι Ρωμά το νερό να κάνουν καμιά μπουγάδα, γιατί είναι καταστρεπτικό, είναι ρατσιστικό. Δεν μπορούν οι Ρωμά που ζουν δίπλα να πάνε στο δημοτικό κτηνιατρίο να κάνουν μια μπουγάδα οι άνθρωποι. Είναι κάτι το αποτρεπτικό. Όταν διάβασα την ανακοίνωση, πραγματικά βγήκα από τα ρούχα μου. Βγήκα από τα ρούχα μου, κάλεσα και τον δικηγόρο και θα δούμε αυτή η συκοφαντική που θα καταλήξουμε. Γιατί πραγματικά συκοφαντεί και το Δημοτική Αρχή και εμένα και τους υπαλλήλους του Δήμου και όλα. Επειδή λοιπόν δεν μπορώ να απαντάω στα Facebook συνέχεια, πρέπει κάποια στιγμή τώρα, 2 χρόνια, αρκετά τους έχω ανοιχθεί. Αρκετά. Βεβαίως έχουν προσφέρει εθελοντικά, αλλά προσφέρουν και πολλοί ιδιώτες εθελοντές που θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την προσφορά τους. Και σήμερα ήταν 3 άνθρωποι εθελοντές απάνω που βοήθαγαν σε αυτή τη δράση. Και πάντα βοηθάνε. Και επειδή λοιπόν έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από το 2011, θα τη βάλουμε στο τραπέζι κάτω να δούμε αυτά που υπογράψαμε το 2011, ποια υλοποιεί το φιλοσοφικό σωματείο από αυτά που έχουμε υπογράψει, ποιες δράσεις κάνει, ποιες βολεύει να κάνει και τι κάνει. Και να τα ξαναβάλουμε στο τραπέζι, να τα ξανακουβεντιάσουμε. Ήδη θα το πάω στην πρώτη πενταμελή που θα κάνω, να το κουβεντιάσουμε, τις υποχρεώσεις που έχουν και αυτά που έχουν υπογράψει, αν τα τηρούν. Ένα το κρατούμενο. Πραγματικά έγινε ένα επεισόδιο σήμερα, γιατί δεν άντεξα αυτή την παραπληροφόρηση και τη συκοφάντηση προς το πρόσωπό μου, προς το πρόσωπο του Δημάρχου που είναι και κτηνίατρος,
προς την υπηρεσία, την κυρία Μελά και την κυρία Δρακάτου, όλα. Έχω τα μηνύματα στο κινητό μου όταν μου είπε πως άλλαξε το καζανάκι και τη βρύση και το θερμοσύφωνο, την αντίσταση, και της είπα να μου πει το κόστος να τα πληρώσω εγώ. Δύο φορές της έστειλα δύο μηνύματα, ούτε μου απάντησε πόσο είναι το κόστος. Ήξερε όμως να βγάλει να μας κατηγορήσει. Θα θυμίσω λοιπόν στο Σώμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο πως το μήνα Μάιο κάναμε τρεις δράσεις με τους εθελοντές κτηνίατρους, τους Λευκαδίτες. Αδειοδοτημένο το Δημοτικό Κτηνιατρίο, γινήκαν οι δράσεις πάρα πολύ όμορφα, δεν έλειψε τίποτα. Θα θυμίσω επίσης, για να λειτουργήσει το Δημοτικό Κτηνιατρίο, διαθέσαμε 4.000 για τον εξοπλισμό του, που δεν υπήρχε. Να θυμίσω, τι να θυμίσω, αγαναχτώ γιατί δύο χρόνια, αν δείτε τις ανακοινώσεις αυτού του φιλοσοφικού σωματείου, είναι ενάντια στη Δημοτική Αρχή, ενάντια στο Ζουριδάκι, ενάντια στους υπαλλήλους. Δεν έχουμε κάνει τίποτα σωστό. Εγώ, κύριε Δραγκονταϊδή, αύριο, αν θέλετε, παρεούλα και όποιος άλλος συνάδελφος δημοτικός σύμβουλος έχει δράσει και αύριο, ελάτε να βγάλουμε και μια φωτογραφιούλα όμορφη, να επισκεφτούμε το χώρο. Να τον δούμε το χώρο. Να δούμε τι προσβάλλει την κυρία Μακρυγιώργου και τι δεν της αρέσει. Να πάμε πρώτα στα ΣΜΑ που ήτανε, που ξεκίνησε η μεταφορά των σκουπιδιών, και μετά να πάμε και στον καινούριο χώρο να το δούμε. Να δούμε και τον ένα χώρο. Όχι πριν τη μεταφορά, μετά τη μεταφορά. Ξεκίνησε η λειτουργία το ΣΜΑ. Έτσι να είμαι κατανοητός και σωστός. Όταν ξεκίνησε η μεταφορά το ΣΜΑ, δεν μπορούσε το Δημοτικό Κτηνιατρίο να λειτουργήσει στο χώρο εκεί που ήταν. Έπρεπε να μεταφερθεί. Το μετεφέραμε θελοντικά. Βάλαμε νερό, κάναμε περίφραξη, βάλαμε ρεύμα. Φτιάξαμε το δρόμο Τσιμεντένιο. Ναι, θέλει βελτιώσεις. Βεβαίως θέλει. Θέλει ένα πορτόνι και θέλει και ένα κοντέινερ για αποθεραπεία. Βεβαίως το θέλει. Και στην αναμόρφωση που θα έρθει, θα το δείτε, έχω ζητήσει από τον κύριο Δήμαρχο και από την Οικονομική Υπηρεσία 5.000 για να αγοράσω ένα κοντέινερ συμπληρωματικό του Δημοτικού Κτηνιατρίου. Οπωσδήποτε το θέλει. Και θα το κάνουμε κι αυτό. Αλλά δεν μπορώ δύο χρόνια. Δεν κάναμε τίποτα σωστά. Έχουμε κάνει 4 δράσεις στηρώσεων ομαδικές. Έχουμε μοιράσει 8 τόνους τροφές. Και τώρα, αρχές Σεπτέμβρη, άλλες 5.000. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, μη με διακόπτει. Σε παρακαλώ, δώσε μου ένα λεπτό ακόμα. Εντάξει, αλλά κύριε Πρόεδρε, έλεος κι εγώ. Σε ποιο να κάτσω να τα πω, πού να κάτσω να τα πω. Να τα γράψω στο Facebook, δεν θέλω στο Facebook. Θέλω να τα πω κι εγώ γιατί αγαναχτώ. Γιατί έχουμε κάνει προσπάθεια μεγάλη εκεί πέρα και αυτό το σωματείο δύο χρόνια μας λασπολογεί, μας συκοφαντεί, μας κατηγορεί. Δεν είμαστε τέλειοι, ούτε κάνω τον τέλειο. Αλλά έλεος με την τελευταία ανακοίνωση. Και δεν έχω να ζητήσω κανένα συγγνώμη, και η ανακοίνωση αυτή θα πάει στην νομική υπηρεσία και εφόσον είναι συκοφαντική θα καταλήξει και στα δικαστήρια. Δεν κάνω πίσω ούτε ένα πόντο. Γιατί έχω βάλει πλάτη και για τη μεταφορά του κτηνιατρίου και για την αδειοδότησή του και για το νερό και για το ρεύμα και τα τσιμέντα και τα πάντα. Αυτή πουθενά ένα χρόνο ανύπαρκτη. Δεν ήρθαν να μου πούνε, έλα μωρέ Ζουριδάκη, θέλετε να το βάψουμε, να έρθουμε κι εμείς, να έρθω κι εγώ, να κάτσω να το βελτιώσουμε. Ποτέ δεν ήρθαν να μου πούνε μια κουβέντα τέτοια. Ό,τι έχει κάνει, τα έχει κάνει ο Δήμος μόνος του, με τις δικές τους δυνάμεις, με το προσωπικό και με κάποιους εθελοντές φίλους που με βοηθήσανε. Και αυτό αγαναχτώ, κύριε Πρόεδρε, και για πραγματικά έγινε ο διαπληκτισμός, δεν άντεξα. Τη είπα άδικα, μας συκοφαντείς, μας κατηγορείς και πρέπει να ντρέπεσαι. Και βγήκα εκτός αυτού, γιατί είμαι και εγώ άνθρωπος. Γιατί έχω προσπαθήσει για το Δημοτικό Κτηνιατρίο και έχω βάλει και πλάτη για το Δημοτικό Κτηνιατρίο. Και έχουμε κάνει και πράγματα σωστά. Δεν αφήσαμε ποτέ ένα δέσπατο στον δρόμο. Το συντηρήσαμε με το νυφαντή τον Αλέκο, το κτηνίατρο, με τη σύμβαση που έχουμε. Με τη Μάρτα την περισυλλογή. Και καλύψαμε και έξοδα πολλά περισσότερα αυτά που χρειαζόταν και που επιτρεπόταν, να το πω και αυτό. Για να μην αφήσουμε τον αδέσποτο στον δρόμο. Γι' αυτό αγαναχτώ, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά κι εγώ είμαι άνθρωπος. Δεν μπορεί δύο χρόνια τώρα πάντα να μας κατηγορούν. Πάντα ένα καλό λόγο μπορεί δεν έχουμε κάνει. Κάτι δεν κάναμε καλό. Δεν κάναμε τόσες δράσεις, δεν μοιράσαμε το φες. Εξαντλήθηκε το θέμα. Άκουσε, σε παρακαλώ πολύ. Το θέμα εξαντλήθηκε.
θα καταλήξει και θα λήξει στα δικαστήρια. Τελείωσε. Εφόσον αυτή η ανακοίνωση είναι ψευδής και συκοφαντική, θα καταλήξει στα δικαστήρια. Όπως πρέπει, γιατί πρέπει ο καθένας να αναλάβει πλέον τις ευθύνες του με αυτά που γράφει και αυτά που λέει. Ευχαριστώ πολύ.